Ξεκινάμε να πούμε για το My Style Rocks. Έλα, πάμε, ναι. Γιατί στο My Style Rocks γίνονται πάρα πολλά, επιστρέφει δυναμικά. Όμως κάποιες κοπέλες έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα είναι. Αυτές είναι η Τόνια Κούμπα, η Μαρία Καζαριάν και η Στέλλα Πάσαρ. Και τώρα ξεκίνησαν σήμερα συγκεκριμένα. Εκεί θα είμαστε. Ναι. Γιατί δεν θα είναι. Θα σου πω, ναι. Ξεκινούν οι οντισιόν για τις νέες κοπέλες, τις τέσσερις κοπέλες, οι οποίες πρέπει να συμπληρώσουν τις θέσεις. Δηλαδή τις κοπέλες που φύγανε. Είναι δηλαδή αυτή που θα αποχωρήσει. Γιατί φύγανε τώρα, με ρωτάει. Ναι, πες, ναι. Πες. Ναι, έχουμε βίντεο ή θα μας πεις γιατί φύγανε. Όχι, θα σας πω. Θα σας πω. Έλα, λοιπόν, για πες μας. Η Τόνια Κούμπα αρχικά είχε ανακοινώσει και μέσω Instagram ότι δεν θα είναι. Πληροφορίες τι θέλουν να έχει συμφωνήσει να κάνει κάτι τηλεοπτικό. Οπότε καλώς έπραξε. Okay. Γιατί τη δόθηκε αμέσως ευκαιρία από τη στιγμή που. Ξέρουμε που... τι θα κάνει η Τόνια Κούμπα. Όχι. Θα μάθουμε όμως. Θα μάθουμε όμως. Θα ξενυχτήσεις και θα μάθεις. Αν και η Τόνια ήταν και στην τηλεόραση παλιά, νομίζω ότι κάτι. Α, με την Κατερίνα. Είναι η κοπέλα που συνεργαζόταν εδώ με την Κατερίνα. Ήταν στις κοπέλες που κάνανε η Blogger of the Year. Α, μπράβο. Μήπως τη δείτε και μπροστά εδώ. Λοιπόν, πάει η Τόνια Κούμπα. Θα περιμένουμε, θα μάθουμε. Πάει η Τόνια Κούμπα. Τη δώσαμε. Τη δώσαμε έτσι ακριβώς. Την υποκατέστηση στη τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Στέλλα Πάσαρ, η οποία ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι είναι η κολλητή φίλη τη Ιωάννα Τούνη. Έχουν μαζί μια επιχείρηση με ρούχα. Πάει πάρα πολύ καλά και φυσικά δεν μπορεί να αφήσει τις δουλειές στη Θεσσαλονίκη και τις φωτογραφίσεις της και είναι και influencer και βγάζει αρκετά χρήματα. Γιατί τα γυρίσματα στο My Style Rocks είναι και πολύ ωραία. Οπότε δεν συμφέρει, το καταλαβαίνετε. Συμβόλαιο δεν είχαν να τους δεσμεύει ώστε να μην μπορούν να φύγουν. Και δεν υπάρχουν συμβόλαια από τη στιγμή που κόπηκε, διακόπηκε. Κοινή συνενέση. Και έτσι, και αυτό μπορεί να βόλεψε κουμπή. Και κάποιες έτσι. Προφανώς, να είδαν, γιατί είναι πολύ δύσκολο όντως το κόρσο. Προφανώς δεν βγαίναν τα σχέδια για να συνεχίσουν. Mm. Έτσι ακριβώς. Και πάμε τώρα στην Μαρία Καζαριάν, την αδερφή της Ειρήνης. Ναι. Η Μαρία Καζαριάν πήρε τη δημοσιότητα που ήθελε, πιστεύει ότι δεν έχει να της δώσει κάτι άλλο και το ίδιο το παιχνίδι. Δεν κέρδισε κάτι άλλο. Η κουμπή πήρε η Καζαριάν. Όχι ακόμη. Α. Δεν το ξέρεις όμως, Γρηγόρη μου, αυτό. Τι μπορεί να γίνει. Μα γι' αυτό σε ρωτάει. Νέα πρόσωπα. Μιλάς με γλύφους. Γέροντα. Λοιπόν, ωραία, σήμερα όμως είναι η οντισιόν. Θα είμαστε κάπου. Πες μου κάτι, Χριστιανά μου. Έλα. Η επιτροπή παραμένει ίδια. Η επιτροπή είναι ίδια. Άρα Λάκης Γαβαλάς, Έλενα Χριστοπούλου και ο Στέλιος Κουδουνάρης. Μπράβο, δεν είναι... αλλάζει αυτό. Όχι. Παρουσιάστρια ποια θα είναι. Και στην, και στην παρουσίαση είναι η Κατερίνα Στικούδη. Παραμένει και η Κατερίνα Στικούδη. Εγώ κάτι διάβασα, λέει ότι υπάρχει ένα κόλλημα, λέει, με το Λάκη, το Γαβαλά. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, είναι Radio Arvilla. Επειδή τα γυρίσματα, λέει, συγκεκριμένες ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη, που θα έχει παραστάσεις με το θέατρο. Ισχύει, ισχύει. Και μήπως δεν μπορέσουν να το βρούνε. Και γι' αυτό, λέει, επανήλθαν στο Χάρη το Χριστόπουλο. Έτσι διάβασα. Αν και εγώ κάπου το δάκι. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται αυτό. Αλλά ακόμη δεν έχουν. Ναι, ουσιαστικά αυτή θα είναι. Όμως ακόμη δεν έχουν. Έχουν καταλήξει. Θα σας πω γιατί θα ξεκινήσουν 21 Αυγούστου τα γυρίσματα και μέχρι τότε θα αποφασίσουν. Σωστό είναι όμως αυτό. Άρα ουσιαστικά δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει ο Λάκης Γαβαλάς. Δεν είναι επιβεβαιωμένο. Υπάρχει ένα ερωτηματικό δηλαδή. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ή Λάκης Γαβαλάς ή Χάρης Χριστόπουλος. Ναι. Αλλά το πλάνο είναι έτσι. Θα δείξει όμως. Ωραία. Θα είμαστε εδώ. Είναι καταπληκτικό. Να τα πούμε.